πάνω σε ζητήματα στα οποία δεν μπορούμε να συζητάμε με τέτοιους όρους όταν αφορούν ζητήματα μειονοτήτων, όταν αφορούν ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε ζητήματα Μάλιστα. ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν χωράνε δημοψηφίσματα. Ειδικά όταν αφορούν μειονότητες και όταν υπάρχουν συνταγματικά κατοχυρωμένες ελευθερίες. Δημοψήφισμα θα μπορούσε να ζητήσει ο κύριος Φιλιοτόπουλος για το εάν θα πρέπει να γίνει, για παράδειγμα, ένα μολ στην περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος, που ο κύριος Καμίνης έχει δώσει την έγκρισή του να φτιαχτεί ένα μολ, ένα τεράστιο πολυκατάστημα, δίπλα από τον αρχαιολογικό χώρο της περιοχής της Ακαδημίας Πλάτωνος. Αυτό μάλιστα είναι ένα δημοψήφισμα το οποίο θα μπορούσε να γίνει, γιατί αφορά τους κατοίκους και δεν αφορά συνταγματικές ελευθερίες. Να γίνει δημοψήφισμα και το ζητάμε εμείς, όπως γίνεται και στη Θεσσαλονίκη, και το ζητάμε και την άποψη του κυρίου Σφιλιοτόπουλου και του κυρίου Καμίνη για την υπόθεση του νερού. Θέλουμε νερό στην Αθήνα, το οποίο να το προσφέρουν ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες θέλουν να βγάζουν κέρδος από το πιο σημαντικό κοινωνικό αγαθό, ή θέλουμε νερό το οποίο να ανήκει σε μια δημόσια εταιρεία και με αυτόν τον τρόπο να εξασφαλίζεται η παροχή του νερού σε όλους τους θέλει να κάνει δημοψηφίσματα για πολύ εξειδικευμένα θέματα που άπτονται, ας πούμε, θεμάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων πράγματι, αν και ο ίδιος το αρνείται αυτό, για να είμαστε. Και εσείς θέλετε να κάνετε δημοψηφίσματα γενικής πολιτικής. Κοιτάξτε να έτσι. Δείτε. Σας αρέσει η ιδιωτικοποίηση, δεν σας αρέσει η ιδιωτικοποίηση. Δεν πρέπει να έχει άποψη για το νερό, για το νερό συγκεκριμένα σας. Το νερό είναι το πιο σημαντικό κοινωνικό αγαθό. Ξέρετε ότι παραιτήθηκε ένας υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος του κυρίου Σφιλιοτόπουλου από τη ΔΑΚΕ, η ΔΑΠ, ενώ είχε ανακοινωθεί το όνομά του, επειδή ακριβώς ο κύριος Σφιλιοτόπουλος δεν σηκώνει το θέμα του νερού. Το ξέρατε αυτό. Έγινε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Είχε ανακοινωθεί το όνομα του υποψηφίου, παραιτήθηκε επειδή ο κύριος Φιλιοτόπουλος δεν παίρνει θέση για το θέμα της ιδιωτικοποίησης του νερού. Και καλό είναι ο κόσμος, οι δημότες, οι πολίτες της Αθήνας, οι κάτοικοι της Αθήνας, να έχουν στο μυαλό τους ότι όπου έχει γίνει ιδιωτικοποίηση του νερού σε όλο τον κόσμο, αυτή τη στιγμή τα τιμολόγια έχουν εκτοξευθεί για το νεράκι, οι υπηρεσίες παροχής του νερού έχουν επιδεινωθεί και μεγάλα κομμάτια φτωχά του πληθυσμού έχουν αποκλειστεί από την πρόσβασή του στο νερό. Συνεπώς θα μπορούσε να διοργανώσετε, αν γίνεται δημοσίευση, ένα δημοψήφισμα. Αυτό τύπου γίνεται και στη Θεσσαλονίκη, ξέρετε. Ναι, τύπου μην πάμε μακριά. Για το νερό. Στη Θεσσαλονίκη γίνεται αυτό. Και έχει πάρει απόφαση και εκεί και ο κύριος Μπουτάρης έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία. Mm-hmm. Και εμείς ρωτάμε και τον κύριο Καμίνη, ποια είναι η άποψή του για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Παραδέχομαι ότι όσες φορές έχουμε μιλήσει εδώ και που σας βλέπω και ακούω και σας ακούω και σε άλλες εκπομπές, ότι μιλάτε συγκεκριμένα για τα προβλήματα της πόλης 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Και δεν βάζετε αυτό το γενικό μνημόνιο, αντιμνημόνιο. Δεν το λέω ούτε ως αρνητικό του αισθητικό. Παρατηρώ όμως ότι προσπαθείτε να κάνετε αυτό που πρέπει να κάνει ένας υποψήφιος δήμαρχος, να ασχολείται με τα προβλήματα της πόλης του. Το μνημόνιο, αντιμνημόνιο όμως παίζει ρόλο, ας πούμε, σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Και τι καλύτερο θα κάνετε εσείς που είστε αντιμνημονιακός, ας πούμε, από τον άλλον που κατηγορείται ως μνημονιακός. Θα σας απαντήσω. Όσον αφορά τα προβλήματά μας στην πόλη, έτσι. Τα προβλήματα της πόλης και τα προβλήματα των κατοίκων της πόλης σίγουρα επηρεάζονται, είναι απολύτως συνδεδεμένα και με το τι συμβαίνει και στη ζωή των ανθρώπων. Επομένως, έχουν να κάνουν και με ζητήματα κεντρικής πολιτικής κοινής. Εγώ να σας πω έτσι, για παράδειγμα, πολλοί κόσμος που μας σταματάει στον δρόμο, το πρώτο πράγμα που μας λέει, επειδή ξέρετε είναι πιεσμένος ο κόσμος, δεν είναι τόσο πολλές φορές, ξέρετε, για τα πεζοδρόμια, αυτά που περιμένει κάποιος δήμαρχος να ακούσει, του λέει: δεν έχω λεφτά να πληρώσω τον Νίκη στο τέλος του μήνα. Που είναι μεν κάτι άσχετο. Mm-hmm. Για τον δήμαρχο, άσχετο εισαγωγικά, εντάξει, αλλά είναι ο πόνος του ανθρώπου. Εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι δυστυχώς και οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται στο πλαίσιο του μνημονίου έχουν και μεγάλο αντίκτυπο στην τοπική αυτοδιοίκηση, στα απλά ζητήματα της καθημερινότητας. Οι λάμπες που δεν έχουμε, ο ηλεκτροφωτισμός. Δεν έχουμε λάμπες, ξέρετε, οι αποθήκες του Δήμου αυτή τη στιγμή. Το έχει αναγνωρίσει ο κ. Καμίνης. Δεν έχουμε λάμπες. Και δεν έχουμε λάμπες επειδή ο Δήμος, ο κ. Καμίνης, για να κάνει την οικονομική του εξυγίανση σε πολλά εισαγωγικά, δεν πληρώνει τους προμηθευτές. Και οι προμηθευτές δεν προσέρχονται. Το αρνείται βέβαια αυτό. Το λέμε απλώς για τον αντίλογο. Ωραία, το αρνείται. Λέει ότι είναι θέμα γραφειοκρατίας. Είναι θέμα γραφειοκρατίας, έτσι. Και προφανώς αφού δεν έρχεται κανένας στους διαγωνισμούς. Από τη στιγμή που χρωστάει, γιατί αυτή τη στιγμή χρωστάει ο Δήμος σε προμηθευτές. Ωραία, και εσείς να βρείτε λεφτά δηλαδή για να μην χρωστάτε. Εμείς αυτό που λέμε από τη δική μας την πλευρά. Ξαναρχόμαστε τώρα στο κλασικό ερώτημα που αφορά και το ΣΥΡΙΖΑ ω υποψήφια. Εμένα μου αρέσει αυτό το ερώτημα, γιατί ξέρετε, δεν το λέω σε εσάς, ξέρετε, πολλοί μας ρωτάνε
νομίζοντας ότι εμείς δεν μπορούμε να απαντήσουμε, αλλά εμείς έχουμε. Εγώ δεν σας ρωτάω γιατί. Κύριε Οικονομέα, το ξέρω. Έχετε απάντηση. Μην μου, ναι. Δεν το λέω για σας. Δεν το λέω για σας σε καμία περίπτωση. Το λέω, αλλά πού θα βρείτε όμως λεφτά στο Δήμο. Εντάξει. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Γιατί αλλιώς δεν μπορεί να κάνει πολιτική. Καλά, σαφέστατα, δεν το συζητώ. Εμείς δεν υποσχόμαστε, κύριε Οικονομέα, ότι έχουμε μαγικό ραβδάκι, μια μηχανή που γεννάει χρήματα. Σε καμία περίπτωση. Εμείς αυτό που λέμε, κύριε Οικονομέα και κύριε Καμπουράκη, είναι ότι επειδή έχουμε πάρει τον προϋπολογισμό και τους απολογισμούς κυρίως του Δήμου, που είναι το πιο σημαντικό. Πιο σημαντική λογιστική κατάσταση, οι απολογισμοί του Δήμου, που είναι τα πραγματικά ποσά, κωδικό-κωδικό, και έχουμε μια πάρα πολύ καλή εικόνα. Πιστεύουμε ότι μέσα από μια επανακατανομή των δαπανών, εκεί δηλαδή που προτεραιότητα θα είναι να αγοράζουμε λάμπες για να έχουμε στις αποθήκες και να μπαίνουν οι λάμπες στους δρόμους για να έχουμε ηλεκτροφωτισμένους δρόμους και πλατείες, μέσα από μια επανακατανομή των δαπανών, για παράδειγμα, θα μπορούσαμε μέσα στο 2015, συγκεκριμένα το 2015, δεν ξέρουμε για το 2016, μέχρι να δούμε τα στοιχεία, να εξοικονομήσουμε γύρω στα 10 εκατομμύρια. 10 εκατομμύρια δεν είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Δεν λέμε ότι με αυτό θα κάνουμε παπάδες. Λέμε όμως ότι με 10 εκατομμύρια, αν μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε μέσα σε αυτή την κατάσταση, θα μπορούσαμε στοιχειωδώς να απαντήσουμε σε βασικά προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών, είτε αυτά αφορούν τις λακκούβες στους δρόμους, είτε αφορούν την καθαριότητα, είτε αφορούν τον ηλεκτροφωτισμό. Οι λακκούβες του δρόμου δεν είναι δουλειά του ΠΕΧΟΔΕ. Αυτό είναι για τους μεγάλους άξονες. Στους μεγάλους δρόμους η ευθύνη είναι στο ΠΕΧΟΔΕ και στην περιφέρεια. Οι μικροί δρόμοι της Αθήνας έχουν να κάνουν με τον Δήμο. Αν βρεθεί δήμαρχος, όταν του πούνε λάμπες ή συσίτιο, διότι τα λεφτά δεν φτάνουν, συσίτιο θα πάει να πει. Άκου που σου λέω. Να σας απαντήσω. Εμείς πιστεύουμε ότι και τα συσίτια, ναι, επειδή έχουμε και εμπειρία, ξέρετε, πολλές φορές μας ρωτάνε, ρε παιδιά, πού πάτε εσείς τώρα, τι πάτε να κάνετε. Εμείς, ξέρετε, όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, χωρίς την Πανοκρουσίες, έχουμε ασχοληθεί ενεργά με την κοινωνική, με την οργάνωση της κοινωνικής αλληλεγγύης. Η κοινωνική αλληλεγγύη, ξέρετε, δεν απαιτεί τεράστια κονδύλια και τεράστιες χορηγίες με τη σημαία ενός χορηγού. Η κοινωνική αλληλεγγύη οργανώνεται κυριολεκτικά από την αλληλεγγύη της κοινωνίας. Υπάρχει κόσμος σε διάφορα εγχειρήματα τα οποία πραγματικά φροντίζουν κόσμο στις γειτονιές της Αθήνας, στον νέο κόσμο, στην Κυψέλη, στον Κολονό, τα οποία δίνονται από το υστέρημα των ανθρώπων. Αν έρθει ο τάδε βιομήχανος και σου πει: σου δίνω 50.000 στο Δήμο για να τα δώσει αυτό, θα σας απαντήσω. Θα πεις ότι όχι, δεν. Δεν σας λέω ότι θα πω όχι. Αυτά τα χρήματα δεν πάνε χαμένα. Αρκεί όμως, ξέρετε τι, αρκεί να έχει ο Δήμος ένα σχέδιο για το ποιες ανάγκες πρέπει να καλύψει. Δηλαδή, αν έρθει ο τάδε βιομήχανος που λέτε και μου δώσει αυτά τα χρήματα, το θέμα είναι αν μετά αποφασίσει να μην μου τα δώσει αυτά τα χρήματα, να έχω ένα σχέδιο και να μην εξαρτώμαι από τα χρήματα του τάδε βιομηχάνου ή του τάδε εφοπλιστή, για να μπορέσω να φροντίσω τα πιο ασθενή κοινωνικά στρώματα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, αν τεθεί δίλημα η συζήτηση ή οι λάμπες, προφανώς η απάντηση είναι αυτονόητη. Ότι είναι το συσίδιο, αλλά και οι λάμπες δεν είναι καθόλου μικρό πρόβλημα. Είναι από τα πρώτα πράγματα, κύριε Οικονομέα, που μας λέει ο κόσμος. Ο ηλεκτροφωτισμός, τρομερό. Για ευνόητους λόγους. Βλέπεις δρόμους ολόκληρους στον κέντρο. Και ξέρετε το αίσθημα που δημιουργείται και σε εσάς και σε μένα, δηλαδή όποιος περπατάει στους δρόμους της Αθήνας. Δηλαδή σκουπίδια και λάμπες είναι εκ των όνων κάνευ. Για να υπάρχει μια πόλη αξιοπρεπής. Να σας πω συγκεκριμένα. Εγώ μένω στα Εξάρχεια, ζωοδόχου πηγή, σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της, το βράδυ. Σκοτεινό. Είναι θεοσκότεινη. Και όσο και να είσαι εξοικειωμένος με αυτό το χώρο που είναι δίπλα από το σπίτι σου, όταν περπατάς, νιώθεις μια ανασφάλεια. Σε πιάνει. Πόσο δε μάλλον σε περιοχές κάτω από την Ομόνοια, στις δύσκολες περιοχές της Αθήνας. Η Ομόνοια και κάτω από αυτό, εκεί που πήγα τα Άγιο Παντελεήμονα. Ναι. Δεν έχουν σουλουποθεί σε σχέση με πριν δύο χρόνια, τρία, ας πούμε. Σουλούπομα, τι εννοείται. Εννοώ ότι παλιά ήταν τελείως απροσπέλαστες με τους μετανάστες. 100 δεν υπήρχε αστυνόμευση, δεν υπήρχε τίποτα. Ήταν με άλλο κράτος, έτσι. Ξέρετε, να σας απαντήσω. Γιατί υπάρχει μια γενιέστηση ότι λίγο είναι βελτιωμένο σε αυτό. Υπάρχει μια πραγματικότητα στο γεγονός, να σας απαντήσω, ότι πολλοί μετανάστες έχουν φύγει από την Ελλάδα στην περίοδο της κρίσης. Αυτό είναι και σε συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία. Ναι, έχουν. Οπότε υπάρχει και μια αντικειμενικά καλύτερη κατάσταση από αυτή την άποψη. Αλλά πιστέψτε με, τα προβλήματα είναι πάρα πολύ μεγάλα των κατοίκων. Το ξέρετε κι εσείς πολύ καλά. Και η εγκατάλειψη αυτών των ανθρώπων κάτω από την Ομόνοια, των περιοχών κάτω από την Ομόνοια. Και αυτή τη στιγμή, δηλαδή, για παράδειγμα, το γεγονός ότι δεν έχει προβεί ο Δήμος στην παραμικρή παρέμβαση στις περιοχές αυτές. Οι περιοχές που έχουν ανάγκη, ξέρετε, από μια μικρή παρέμβαση για να νιώσουν τουλάχιστον οι κάτοικοι ότι κάποιος ασχολείται μαζί τους και δεν ασχολείται μόνο με τη βιτρίνα της Αθήνας. Ότι υπάρχει ζωή και μετά την Ομόνοια στην Αθήνα και ότι υπάρχει Δήμος και μετά την Ομόνοια.